Έχει laser pointer. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια, για την ακρίβεια 46 χρόνια, και σήμερα αυτή είναι η Louise Brown, η οποία ήταν το πρώτο μωράκι που γεννήθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση, και εδώ πέρα βλέπετε το Super Babe, που είχε κάνει επιχειρήσεις τίτλους σε όλες τις εφημερίδες της εποχής εκείνης, σαν το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στον κόσμο με εξωσωματική γονιμοποίηση. Η γέννηση της Louise Brown αποτελεί ένα παγκόσμιο ορόσημο, ένα ορόσημο στην ανθρώπινη ιστορία, γιατί για πρώτη φορά ξεχωρίστηκε, διαχωρίστηκε η σεξουαλική πράξη από την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Βλέπετε, εμείς σαν ειδικότητα γυναικολόγοι πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στις γυναίκες να κάνουν σεξ με ασφάλεια για να μην μείνουν έγκυος, και αυτό το πετύχαμε με το αντισυλληπτικό χάπ και τις άλλες μεθόδους της αντισύλληψης, και από την άλλη μεριά να κάνουν παιδί χωρίς να κάνουν σεξ, και αυτό το πετύχαμε με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτό εδώ είναι ένα έμβριο 4 ημερών, το οποίο κατέληξε να μας δώσει αυτό το μωράκι. Μέχρι σήμερα 12 εκατομμύρια μωρά έχουν γεννηθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση, τεχνική την οποία ανακάλυψε ο Robert Edwards με το Patrick Steptoe, και ο Robert Edwards τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ της Ιατρικής το 2010 με μεγάλη καθυστέρηση. Τι είναι η υπογονιμότητα? Η αδυναμία σύλληψης μετά από ένα χρόνο ελεύθερων επαφών ορίζεται σαν υπογονιμότητα. Βέβαια, όταν η ηλικία της γυναίκας είναι πάνω από 35 έτη, όπως θα δούμε και παρακάτω, το περιθώριο αυτό είναι 6 μήνες. Στην Ελλάδα, ένα στα 5 ζευγάρια είναι υπογόνιμα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κατατάσσει την υπογονιμότητα σαν ασθένεια και είναι μάλιστα η τρίτη σε σοβαρότητα πάθηση μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο. Ποια είναι η σχέση της ηλικίας με την υπογονιμότητα? Δυστυχώς είναι πάρα πολύ σημαντική, και όσο αυξάνει η ηλικία της γυναίκας, τόσο σημαντικότερη είναι η επίδρασή της. Η γυναίκα συνεχώς σήμερα μεταθέτει για το μέλλον την απόκτηση του πρώτου παιδιού, είτε για λόγους καριέρας, κοινωνικούς, οικονομικούς, ή επειδή ζούμε κυρίως στα αστικά κέντρα παρά στην Ήπεθρο. Η αύξηση της ηλικίας συνδέεται με αναπαραγωγικές δυσκολίες και λατωμένα ποσοστά κοιήσεων, ακόμη και με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Βλέπουμε εδώ πέρα σε αυτό το διάγραμμα πώς ζελατώνεται ο αριθμός των αρίων με την ηλικία της γυναίκας. Έτσι, μια γυναίκα όταν μπει στην ήδη έχει 400.000 ζωάρια στην οθήκη της, και βλέπετε ότι στο τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας αυτός ο αριθμός πέφτει κάτω από 1.000 και η γυναίκα μπαίνει στην εμμηνόπαυση. Έτσι, στα 30 της η γυναίκα έχει ήδη καταναλώσει το 82% των ζωάριων της. Στα 35 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 92% και στα 40 στο 97% του αποθέματος των ζωάριων. Βλέπετε εδώ πέρα από το FDA, από την Αμερική, τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η μπλε γραμμή είναι τα ποσοστά επιτυχίας με ωάρια δότριας, που είναι κατά κανόνα νέες γυναίκες, και η πράσινη γραμμή είναι με τα ίδια τα ωάρια της γυναίκας, και βλέπετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία της στα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Έτσι, μετά τα 40, πλησιάζουν τα ποσοστά αυτά στο 5%, όταν είναι στα 35 της χρόνια, τα ποσοστά αυτά είναι στο 30%, και όταν είναι στη δεκαετία των 20, μπορεί να είναι υψηλά, όσο 45% και 50%. Σε αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα, βλέπουμε την ηλικία των γυναικών που ήρθαν στο Institute of Life ISO τα τελευταία 2 χρόνια, από το 2022 και μετά. Και όπως βλέπετε, πάνω από το 50% των γυναικών είναι ηλικίες ανώτερη των 40 ετών, μόνο 16% κάτω από τα 35, και 36-40% πάνω από τα 33%, το 1/3 ηλικίας 36-40. Θα ήταν καλό αυτή η ομάδα των γυναικών να έχει προσέλθει πολύ πιο νωρίς, ούτως ώστε να έχουμε ακόμη πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά τα οποία έχουμε. Βλέπετε εδώ πέρα την ηλικία των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αποκτούν το πρώτο παιδί τους. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια με 31,2 χρόνια κατά την απόκτηση του πρώτου παιδιού. Τι συμβαίνει όμως στη γειτονιά μας?
Η Ελλάδα στα 31,2 χρόνια για την απόκτηση του πρώτου παιδιού και η Τουρκία στα 21,5, σχεδόν 22 έτη. Μέχρι δηλαδή η Ελληνίδα να αποκτήσει το πρώτο της παιδί, η Τουρκάλα έχει κάνει 3. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αλβανία, όπου η μέση ηλικία είναι 23 χρόνια και μισό, ή στις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Η υπογεννητικότητα και η υπογονιμότητα είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία και το ένα τροφοδοτεί το άλλο και το αποτέλεσμα είναι το δημογραφικό να αποτελεί ένα από τα υψηλότερα δημογραφικά προβλήματα και εθνικά προβλήματα. Η Ελλάδα δυστυχώς γεννάει και βλέπετε ότι το 1950 σε κάθε νεογέννητο αντιστοιχούσαν περίπου 5 άτομα άνω των 60 ετών. Κοιτάξτε όμως την πρόβλεψη για το 2050, όπου σε κάθε νεογέννητο θα αντιστοιχούν 36 άτομα άνω των 60 ετών. Πολλές άλλες χώρες αντιμετώπισαν δημογραφικά προβλήματα παρόμοια με την Ελλάδα, αλλά πολύ πιο ελαφρά. Έτσι, η Γαλλία αύξησε κατά 0,3% το ΑΕΠ τις δαπάνες για να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στην εξωσωματική γονιμοποίηση οι γυναίκες. Το ίδιο και η Σουηδία, η οποία διευκόλυνε την πρόσβαση, με αποτέλεσμα οι δύο αυτές χώρες να ανατρέψουν το δημογραφικό τους πρόβλημα. Στο Ισραήλ προσφέρεται απεριόριστος αριθμός δωρεάν εξωσωματικών γονιμοποιήσεων μέχρι την αμηνόπαυση ή η γυναίκα να έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Είναι πάρα πολύ γνωστή η έκφραση του Αλφρέντο Σοβί, ενός Γάλλου δημοσιογράφου, ότι αν δεν κάνουμε παιδιά σήμερα, δεν θα μπορούμε να πάρουμε σύνταξη αύριο, διότι δεν θα μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι στην αγορά εργασίες, με αποτέλεσμα τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της σύνταξης το αύριο. Και τώρα θα ασχοληθούμε λίγο με τις προόδους που έχει κάνει η εξωσωματική γονιμοποίηση τα τελευταία χρόνια. Σαφώς, μια από τις μεγαλύτερες προόδους είναι η δυνατότητά μας να κρυοσυντηρήσουμε τα οάρια των γυναικών. Κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρούμε τη γονιμότητα για ιατρικούς ή κοινωνικούς λόγους και επιτρέπουμε στη γυναίκα να αποκτήσει παιδί σε μεταγενέστερο χρόνο όταν είναι βολικό για αυτήν. Τι κάνουμε, παγώνουμε το βιολογικό ρολόι της γυναίκας. Όλα αυτά έγιναν δυνατά χάρη στην ανακάλυψη της αλλοιοποίησης, το vitrification, που είναι η ταχεία κατάψυξη, η οποία κατέστησε δυνατή την κρυοσυντήρηση των οαρίων, αλλά και την απόψυξή τους με πιθανότητα επιβίωσης πάνω από 95%. Παλιά, η κατάψυξη γινόταν πάρα πολύ αργά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κρίσταλοι στη μεμβράνη των οαρίων και κατά αυτόν τον τρόπο οι κρίσταλοι του πάγου να σκοτώνουν τα κύτταρα. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που λέμε ότι ο παγετός σκότωσε τα πρωτοκάλια ή κάτι τέτοιο. Η διαδικασία που ακολουθεί μια γυναίκα είναι η ίδια με αυτήν την εξωσωματικής γονιμοποίησης. Διαγείρουμε τις ζωοθήκες, παράγουμε πολλά οάρια και στη συνέχεια κάνουμε διακολπική οληψία κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο για να μπορέσουμε να πάρουμε τα οάρια και να τα καταψύξουμε. Παρ' όλα τα αυτά βλέπουμε ότι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Βλέπετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, 30% των γυναικών, έρχονται να καταψύξουν τα οάρια τους σε ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών. Οπότε μας δίνουν λιγότερα οάρια και όχι τόσο καλής ποιότητας. Μόνο τα 35% των γυναικών έρχεται έγκαιρα κάτω από την ηλικία των 35 και η πλειοψηφία είναι 36 με 40 ετών. Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν πλέον αρχίσει να γνωρίζουν το δεδομένο της κατάψυξης των οαρίων και να το ζητούν. Έτσι βλέπουμε ότι στο Institute of Life στο Γιασό, που είναι μια από τις μεγαλύτερες μονάδες της Ευρώπης, το 2015 κάναμε μόνο 9 περιστατικά. Το 2023 κάναμε 1.340 καταψύξεις οαρίων. Άρα το μυστικό έχει διαρρεύσει, η κοινωνία έχει ενημερωθεί. Το επόμενο βήμα είναι να πείσουμε τις γυναίκες να το κάνουν πιο νωρίς. Η προφητευτική διάγνωση. Τι είναι? Είναι η διάγνωση γενετικών παθήσεων στο έμβριο πριν ακόμη το τοποθετήσουμε στη μήτρα. Και με περηφάνεια μπορώ να πω ότι ήμουν μέλος της πρώτης ομάδας στον κόσμο, κλινικά υπεύθυνος, με την καθοδήγηση του καθηγητή μας, του Ρόμπερτ Βίνιστον και του Άλαν Χαντισάιντ, που κάναμε προφητευτική διάγνωση στο νοσοκομείο του Χάμερσμιθ στο Λονδίνο το 1990. Με βιοψία του εμβρίου αφαιρούμε ένα βλαστό μερίδιο, ένα κύτταρο δηλαδή, το οποίο αναλύουμε γενετικά. Και εάν και εφόσον αυτό το εμβρίο είναι υγιές, το μεταφέρουμε στη μήτρα. Εάν όχι, τότε δεν το βάζουμε στη μήτρα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε τη μετάδοση
5.000 διαφορετικών μονογονιδιακών παθήσεων, όπως είναι μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση ή μυϊκή δυστροφία, εφόσον ξέρουμε ότι οι παθήσεις αυτές υπάρχουν στους γονείς. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την προοπτική διάγνωση, χρησιμοποιείται δηλαδή ήδη, για να ανακαλύψουμε σε εκείνα τα ζευγάρια τα οποία έχουν πολλαπλές αποβολές, εάν υπάρχει μεταθέσεις, εάν υπάρχουν μεταθέσεις χρωμοσωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα χρωμόσωμα έχει σπάσει και έχει ενοκολλήσει πάνω σε ένα άλλο, με αποτέλεσμα το γενετικό υλικό του εμβριού να μην είναι σωστό και ως εκ τούτου η γυναίκα να αποβάλει. Οι πρόοδες της γενετικής, όπως το Next Generation Sequencing και άλλες τεχνικές, έχουν αυξήσει την αξιοπιστία της τεχνικής και την έχουν κάνει ακόμη πιο δημοφιλή. Μία άλλη καινοτομία στο εργαστήριο της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι το λεγόμενο time-lapse εμβριοσκόπιο. Τι κάνουμε? Παρακολουθούμε, παίρνοντας τακτικά φωτογραφίες, την εξέλιξη του εμβρίου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, που είναι στα 2 κύτταρα, στα 4 κύτταρα, στα 8 κύτταρα και τελικά στο στάδιο της μπλαστοκίστης, και βλέπουμε πόσο σωστά διαιρείται με βάση το χρονικό διάγραμμα που έχει καθορίσει και έχει σταντάρει το κάθε εργαστήριο. Λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι αν μεταφέρουμε μία βλαστοκίστη, τα ποσοστά επιτυχίας είναι 50%. Αλλά πότε συμβαίνει αυτό? Όταν η βλαστοκίστη διαιρείται στον αναμενόμενο χρόνο και εξελίσσεται. Αν έχουμε μία άλλη βλαστοκίστη που είναι πιο γρήγορη από αυτήν ή πιο αργή από αυτήν, τότε τα ποσοστά επιτυχίας είναι μόνο 10%. Για να αυξήσουμε ακόμη περαιτέρω τα ποσοστά επιτυχίας, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βλέπει στο έμβριο δομές και χαρακτηριστικά τα οποία δεν πιάνει το μάτι του βιολόγου, δεν πιάνει το ανθρώπινο μάτι. Έτσι, παραδείγματος χάρη, για τεχνητή γονιμοποίηση, μπορεί να μας προτείνει να μεταφέρουμε στη μήτρα ένα έμβριο του Α, παραδείγματος χάρη, αντί από το Β που επέλεξε ο βιολόγος, και κατά αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας κατά 10-15%. Δηλαδή, να πετύχουμε μια εγκυμοσύνη με την πρώτη προσπάθεια και χωρίς να ταλαιπωρηθεί το ζευγάρι. Η εξωσωματική γονιμοποίηση όμως, εκτός από την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την απόκτηση ενός παιδιού από μια οικογένεια, προσφέρει μέσω του ιατρικού τουρισμού και εισόδημα για την Ελλάδα. Και βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά. Βλέπετε εδώ πέρα ότι σε όλες τις παγκόσμιες μηχανές αναζήτησης για εξωσωματική γονιμοποίηση, η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη. Εάν πάρουμε την πραγματική ζωή, βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι αμέσως μετά την Ισπανία. Βέβαια, η Ισπανία είναι αρκετά πιο μπροστά από εμάς, αλλά είμαστε στην πρώτη τριάδα της προτίμησης των ασθενών που έρχονται από το εξωτερικό για να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση στη χώρα μας. Στο Institute of Life στο ΙΑΣΟ, βλέπετε εδώ πέρα τις χώρες από που προέρχονται οι ασθενείς που θέλουν να κάνουν εξωσωματική στην Ελλάδα, και για διαφορετικούς λόγους η Ιταλία, η Γερμανία και η Αγγλία έχουν περισσότερο από το 50% των ασθενών που έρχονται για εξωσωματική στην Ελλάδα. Γιατί να προτιμήσουν οι ξένοι την Ελλάδα για να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση? Γιατί οι γιατροί είναι έμπειροι και έχουμε υψηλότατης ποιότητας εργαστήρια και κλινικές, τα οποία έχουν υποστεί διεθνείς πιστοποιήσεις και ISO. Υπάρχει ένα πολύ φιλελεύθερο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει στις περισσότερες θεραπείες της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα επιτρέπεται η προεμφυτευτική διάγνωση, κάτι που απαγορεύεται στη Γερμανία. Επιτρέπεται η δωρεά οαρίων, η χρήση ξένου σπέρματος, που σε άλλες χώρες είναι περιορισμένη, όπως η Ιταλία. Δεν έχουμε λίστες αναμονής. Το κόστος μας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός και μια όμορφη χώρα όπως η Ελλάδα προσφέρεται για να συνδυάσει θεραπεία και διακοπές. Κατά αυτόν τον τρόπο, ελαττώνεται το άγχος της θεραπείας και αυξάνονται τα ποσοστά επιτυχίας. Συμπερασματικά, λοιπόν, η εξωσωματική γονιμοποίηση συμβάλλει στην απόκτηση παιδιών και τη δημιουργία οικογενειών. Υπολογίζεται ότι το 5% των γεννήσεων στην Ελλάδα οφείλονται στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Διατηρεί τη γονιμότητα σε ασθενείς για λόγους υγείας, παραδείγματος χάρη για μια γυναίκα η οποία έχει καρκίνο στο μαστό και θέλει να μεταθέσει τη γονιμότητά της, είτε για κοινωνικούς λόγους. Συμβάλλει στην καταπολέμηση της υπογενετικότητας και τη διατήρηση του πληθυσμού της χώρας και συμβάλλει στην εισαγωγή συναλλάγματος και αύξηση του ΑΕΠ μέσω του ιατρικού τουρισμού. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για να ενημερώσω το κοινό, έχω γράψει το βιβλίο «Γίνε γονιός», το οποίο αναφέρεται σε όλα τα αίτια, τις θεραπείες και τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.